Γεια σα, ονομάζομαι Ηλιάδη Δημήτρη και στα πλαίσια του μαθήματο Συστήματα Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία, που διδάσκει ο κ. Μινάδα Ιγέννη, στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχουμε μαγνητοσκοπήσει, υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα, τη λύση τη δεύτερη άσκηση των θεμάτων των τελικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2021. Η εκφώνηση λέει: Σε μια υποθετική αρχιτεκτονική, προσθέτουμε έναν ετερογενή επιταχητή, που βελτιώνει την εκτέλεση τη συνάρτηση Operation κατά ένα συντελεστή 5 ω προ την υλοποίηση τη εκτέλεση στον αρχικό επεξεργαστή. <coughs> η συνάρτηση Operation χρησιμοποιείται στο 50% του αρχικού χρόνου χωρί τον ετερογενή επεξεργαστή. Πρώτο υποερώτημα. Πώ είναι η επιτάχυνση με τη χρήση του νέου ετερογενή επεξεργαστή. Αρχικά, πρέπει να πούμε ότι με το ΤΑΦ κεφαλαίο θα συμβολίζουμε του χρόνου. Οπότε, για το πρώτο υποερώτημα, έχουμε ότι ο συνολικό αρχικό χρόνος, TAF total, ισούται με το χρόνο τη συνάρτηση operation, TAF operation, και τον χρόνο των υπόλοιπων συντελεστών, TAF other. Επίση, από την εκφώνηση έχουμε ότι η συνάρτηση operation χρησιμοποιείται στο 50% του αρχικού χρόνου. Άρα έχουμε ότι TAF operation ισούται με το 50% τη TAF total, το οποίο είναι ίσο με ένα δεύτερο TAF total, το οποίο ισοδυναμεί με 0,5 ταφ total. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι και ο χρόνος των υπόλοιπων συντελεστών ταφ other ισούται με το υπόλοιπο 50% του αρχικού χρόνου, άρα είναι ίσο με το 50% της ταφ total, το οποίο είναι ίσο με ένα δεύτερο ταφ total, το οποίο και αυτό ισοδυναμεί με 0,5 ταφ total. Ακόμη από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι στη συνάρτηση Operation εφαρμόζεται ένα ετερογενή επιταχητή που βελτιώνει την εκτέλεση τη συνάρτηση κατά ένα συντελεστή 5. Άρα έχουμε ότι ταυτόνο Operation είναι ίσο με TAF Operation δια 5, που σημαίνει ότι ο νέο χρόνο τη συνάρτηση Operation, ταυτόνο Operation, θα είναι 5 φορέ πιο γρήγορο από τον παλιό χρόνο. Κάνοντα την αντικατάσταση τη TAF Operation, έχουμε ότι ταυτόνο Operation είναι ίσο με 0,5 ταυτόταλ total δια 5, το οποίο μας κάνει 0,1 ταυτόταλ. Τώρα, ο νέος χρόνος των υπόλοιπων συντελεστών, ταυτόνος other, θα παραμείνει ακριβώς ο ίδιος. Άρα, έχουμε ότι ταυτόνος other είναι ίσο με το τάφ other. Ακόμη, ο νέος ολικός χρόνος, ταυτόνος total, Ισούται με τον νέο χρόνο της συνάρτησης operation, ταυτόνος operation και το νέο χρόνο των υπόλοιπων συντελεστών, ταυτόνος other. Κάνοντας τις αντικαταστάσεις, έχουμε ότι ταυτόνος total είναι ίσο με 0,1 ταυτόταλ και 0,5 ταυτόταλ, τα οποία τα έχουμε υπολογίσει από πάνω. Άρα έχουμε ότι ταυτόνος total είναι ίση με 0,6 ταυτόταλ. Επομένω, η επιτάχυνση που ορίζεται ω ακολουθιακό προ τον παράλληλο χρόνο εκτέλεση και θα την συμβολίζουμε με ένα S κεφαλαίο, ισούται με ταφ total δια ταφ total, το οποίο είναι ίσο, με ταφ total δια 0,6 ταφ total. Και εδώ, απαλήφοντα τα ταφ total, έχουμε ότι είναι ίσο με 1 δια 0,6. Επομένω, η επιτάχυνση S είναι ίση με 1,67, περίπου 2. Β' ερώτημα. Σε περίπτωση που θα θέλαμε να επιταχύνουμε την εκτέλεση όλου του συστήματος σε συντελεστή 3, μα καλύπτει ο ετερογενή επιταχυντή. Αν όχι, ο επιταχυντή τι συντελεστή θα έπρεπε να έχει για να πετύχουμε αυτή την επιτάχυνση. Αρχικά, πρέπει να πούμε ότι σε μια ιδανική κατάσταση, ο χρόνο τη συνάρτηση operation, ταυτόχρονο operation, με την παραλληλοποίηση γίνεται τόσο μικρός που πρακτικά μηδενίζεται. Και για λόγους απλότητας το θεωρούμε μηδέν. Άρα τα operation ίσο με το μηδέν. Προσοχή, ο χρόνος της συνάρτησης operation δεν μηδενίζεται πραγματικά, αλλά λόγω της συντατική παραλληλοποίησης γίνεται πάρα πολύ μικρός. Επίσης, ο νέος χρόνος των υπόλοιπων συντελεστών, ταυτόνος other, θα παραμείνει ακριβώς ο ίδιος. Άρα, ταυτόνος other είναι ίσω με την TAF other. Επομένω, ο νέο ολικό χρόνο, ταυτόνο total, ισούται με το νέο χρόνο τη συνάρτηση operation, ταυτόνο operation, συν το νέο χρόνο των υπόλοιπων συντελεστών, ταυτόνο other. Κάνοντα τι αντικαταστάσει, προκύπτει ότι ταυτόνο total ισούται με 0,5 TAF total. Άρα, η μέγιστη επιτάχυνση σε μια ιδανική κατάσταση S ισούται με τάφ total δια τάφ τόνος total, το οποίο είναι ίσο με τάφ total δια 0,5 τάφ total, και εδώ απαλήφοντας το τάφ total, μας κάνει ότι είναι ίσο με 1 δια 0,5. Και άρα, η μέγιστη επιτάχυνση σε μια ιδανική κατάσταση θα μπορούσε να είναι 2. Και επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο και να παραλληλοποιήσουμε την πράξη, και συνεπώς ό,τι τιμή και να έχει ο συντελεστής επιτάχυνσης, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε επιτάχυνση ή συμμετρία. Γάμα ερώτημα. Αν η χρήση του επιταχυντή επιφέρει μια επιβάρυνση 20 μονάδων χρόνου για να λειτουργήσει, πόσε είναι οι ελάχιστε μονάδε χρόνου εκτέλεση τη operation στον αρχικό κώδικα, ώστε πραγματικά να επιταχύνει την εκτέλεση. Από την εκφώνηση, μα δίνεται ότι υπάρχουν 20 μονάδε επιβάρυνση χρόνου. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να υπολογίσουμε τις αρχικές μονάδες χρόνου, TAF total, οι οποίε είναι ίσε με την DAF operation συν την DAF other. Επίση, πρέπει να υπολογίσουμε τι τελικέ μονάδε χρόνου, TAF tonos total, που ισούνται με τον νέο χρόνο τη συνάρτηση operation, TAF tonos operation, συν τον νέο χρόνο των υπόλοιπων συντελεστών, TAF tonos other, συν το overhead τη επιβάρυνση. Επομένω, για την TAF tonos total έχουμε ότι είναι ίση με 0,1 tough total, το οποίο το έχουμε υπολογίσει στο πρώτο ερώτημα, συν 0,5 TAF total, συν τις 20 μονάδες επιβάρυνσης. Άρα έχουμε ότι tough τόνος total είναι ίση με 0,6 tough total και 20. Σε αυτό το σημείο πρέπει να συγκρίνουμε τις αρχικές μονάδες χρόνου με τις τελικές μονάδες χρόνου. Άρα έχουμε ότι TAF total μικρότερο από το ταυτόνος total συνεπάγεται ότι ταυτόταλ μικρότερο από το 0,6 το και 20. Σε αυτό το σημείο κάνοντας τις πράξεις έχουμε προκύπτει ότι 0,4 ταυτόταλ μικρότερο του 20 συνεπάγεται ταυτόταλ μικρότερο του 20 δια 0,4 και άρα έχουμε ότι ταυτόταλ μικρότερο από τι 50 μονάδες χρόνου. Επίση, γνωρίζουμε από την εκφώνηση ότι η συνάρτηση operation χρησιμοποιείται στο 50% του αρχικού χρόνου. Οπότε έχουμε TAF operation είναι ίση με ένα δεύτερο TAF total. Άρα συνεπάγεται ότι δύο TAF operation είναι ίση με την TAF total. Σε αυτό το σημείο και κάνοντα αντικατάσταση στην παραπάνω ανισότητα, προκύπτει ότι δύο TAF operation μικρότερο από τις 50 μονάδες χρόνου συνεπάγεται ότι η tough operation είναι μικρότερη από το 50 δια 2. Άρα, για το χρόνο της συνάρτησης operation, tough operation, έχουμε ότι πρέπει να είναι μικρότερο από τις 25 μονάδες χρόνου. Και άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για να πετύχουμε πραγματικά επιτάχυνση, η συνάρτηση operation πρέπει να εκτελείται πάνω από τις 25 μονάδες χρόνου. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στην επίλυση της άσκησης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.